Περιμένετε το Λοιπόν. 22ο έκτακτο, ψήφισε πίστοση ποσού 14.944,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια ηλεκτρονικών πινάκων και τηλεμετάδοση δεδομένων. Λοιπόν, ελίζω να δείτε, πες τι είναι ότι έχω λόγια, δεν το ξέρω να δείτε. Για την εξάρτηση, πώς είναι η φιλοσοφία και ποιος είναι. Έτσι. Χρονομέτρηση, εστάρτηση. Καταρχήν είναι αυτό που θα κυβερνήσει. Όπω τη Αθηνά και. Όχι. Πολύ μοντέρνο σύστημα. Τώρα θα το πει. Αλλά να πούμε ποιο είναι. Είναι αυτό που εκυβάλλει και στα ΚΕ. Θα υπάρχουν κάποιοι ηλεκτρονικοί πίνακες. Σε κάθε θέση της τάπεζας θα γίνει μια πιλωτική εφαρμογή για περίπου 100 θέσεις. Σαν το 20% δεν θυμάμαι. Όπου είναι δωρεάν με μέτη. Όλα, ναι, δεν πληρώνω τίποτα. Λοιπόν, θα τοποθετηθούν κάποια κορονομάκια. Αυτά τα κλασικά τα κορονομάκια. Αυτά τα κορονομάκια έχουν μέσα αισθητήρες και καταλαβαίνουν πότε μαρκάρει κάποιος. Λοιπόν, όταν κάποιος το παράδειγμα θα μπαίνει στο Οδυσσέως, θα του λέει στο Οδυσσέως έχεις 5 θέσεις. Στην Πάρκος έχεις 3, στην Παγκάνο έχεις 7. Οπότε κάποιος μπορεί αυτομάτως να καταλαβαίνει πού θα θέλει. Θα έχει ένα πίνακα. Σε κάθε ιστορικό θα υπάρχει ένα πίνακα ηλεκτρονικό. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο στην διαχείριση. Γιατί θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θα έχει ένα iPad και θα του λέει παράδειγμα, η θέση 30 είναι κατηγορημένη παράδειγμα. Οπότε δεν θα χρειάζεται να έχουμε τους ανθρώπους να τρέχουν από εκεί από εκεί να βλέπουν πού είναι το θέμα. Θα γίνει πολύ αυτόματο το σύστημα, θα γίνει σε 120 θέσεις. Θα υπάρχουν θέσεις για τους ειδικοί πολιτικοί για τους κατασκευαστάρες, ειδικοί πολιτικοί για τους κατοίκους. Θα είναι πολύ φθηνή η χρέωση. Ο στόχος είναι να αποτρέπεται η ολοήμερη στάθμιση. Δηλαδή αυτό που κάνουμε σήμερα, κάποιοι και πάλι αφήνουν τα αυτοκίνητα μου στην κέντρο από το πρωί μέχρι το βράδυ και κάποιες δεν θυμούνται να το πάρουν. Το μόνο που κάνει είναι να καταστρέφει τα καταστήματα της πόλης, δεν κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, άρα θα υπάρχει και για τους καταστηματάρχες πρόβλεψη και για τους κατοίκους και φυσικά για τον κόσμο που θα πληρώνει ένα τμήμα πάρα πολύ φθηνό. Μπορεί να είναι δηλαδή 50 λεπτά η ώρα, δεν έχει σημασία, θα είναι πολύ χαμηλό. Αλλά θα είναι τέτοιο ώστε να ξέρει ότι δεν θα πληρώσει 10 ώρες, θα πληρώσει 5 ευρώ παράδειγμα. Αυτό το πράγμα θα είναι συντριπτικό. Πρέπει να παρκάρει και πίσω μετά πιο πριν και να ανοίξει τον κόσμο τη θέση στον κόσμο για να παρκάρει πιο εύκολα και να μπορεί να ψωνίζει, να κάνει τι αγορέ του. Και πόσο θα πληρώνουμε. Την πραγματικότητα. Πόσο θα πληρώνουμε. Η λογική είναι εξή. Η λογική είναι παράδειγμα, την πρώτη μισή ώρα μπορεί να είναι τζάμπα. Αυτή είναι μια την πολιτική, την οικονομική, πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή η κατάσταση, πώς θα γίνει η κατάσταση. Θα γίνει σε συνεργασία και με το ΣΕΒΑ και με τα καταστήματα. Η λογική είναι εξή. Την πρώτη μισή ώρα πα και παρκάρει δωρεάν. Το επόμενο μισό ώρα μπορεί να είναι 50 λεπτά. Τη δεύτερη ώρα θα είναι 1 ευρώ. Την τρίτη μπορεί να είναι 3 ευρώ. Γιατί ο στόχο δεν είναι να κάθεσαι εκεί πέρα από το πρώτο βράδυ. Πάντως, επειδή είναι όλα ηλεκτρονικά, η διαχείριση θα είναι κεντρική και θα είναι τόσο εύκολη, ώστε αν κάτι δεν βγαίνει καλά, την επόμενη μέρα, παράδειγμα, στην επόμενη μέρα, και λέμε, εδώ δεν πάει καλά, το αλλάζω. Δεν θα έχουν κάποιες κάρτες, οι οποίες θα έχουν στάνταρ πράγματα, τα οποία δεν θα αλλάζουν στην πορεία. Όλες αυτές οι κάρτες, είτε το κινητό με το οποίο θα χρεώνεται, το μπορεί κάποιος να το παραλαμβάνει και από τα καταστήματα, τα οποία θα έχουν και μια προμήθεια προφανώς, δεν θα το δίνουν δωρεάν. Άρα μπαίνουν οι καταστηματάρχες της πόλης πρέπει να μπουν στο παιχνίδι. Και αυτό το παιχνίδι έχει μόνο στόχο την καλύτερη διαχείριση του κέντρου, ώστε να γίνει πιο εμπορικά. Δεν έχει γίνει το παρουσίαση αυτός. Δεν είχα δει, είχα δει έτσι με χρέωση, με SMS κλπ. Αλλά είναι αρκετά έξυπνο. Πιλωτικό είναι. Γι' αυτό και γίνεται το δωρεάν. Δεν έχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο. Πιλωτικό είναι. Αλλά είναι. Δεν θα πληρώσουμε πρώτα. Είναι καλό. Είναι καλό. Αν δουλέψει, θα το δούμε. Γιατί θα έχει τη φιλαδελφία με το που μπαίνει σε ένα κόσμο. Εκεί θέσει. Στην Αθηνών με το που έρχεσαι,
Βέβαια, μπορούμε να πούμε και το εξής πάνω εδώ πέρα, ότι κάποιοι δρόμοι κεντρικοί, δηλαδή στο εμπορικό κέντρο, όπως η Φιλαδελφίας και η Αθηνών, όχι κάποιοι, αυτοί οι δύο, πάνε για μονοδρόμηση. Και σύμφωνα με τις μελέτες. Ένα τμήμα, θα ένα τμήμα της Φιλαδελφίας, όχι μέχρι τον κόκκινο μήλο μονόδρομο. Όχι, όχι. Από το στενό του γηπέδου και κάτω. Όπου θα βγαίνουν από τη Διβόν στο γήπεδο και θα έρθουν πάλι στην Φιλαδελφία. Είναι δηλαδή από την. Το Δημαρχείο μας. Από το μπακάλι, πώς το λέμε, το μανάβι που έχει εδώ στη γωνία και κάτω. Και η Αθηνών μέχρι το Ηρώ. Μέχρι το Βενζινάδο. Το Ηρώ μέχρι το Βενζινάδο. Δεν μας βγαίνει παραπάνω προς το παρόν. Το είχαμε συζητήσει και με τον Βόσκογλου, ο οποίος έχει κάνει παλιά μελέτες εδώ στο Μενίδη, και με τον Φραντζεσκάκη, ο οποίος μας είχε πει στην αρχή ότι έχω γνωρίσει τρεις δημάρχους και είναι πολύ δύσκολο. Αυτό γιατί είναι για πολλοί άντρες να εφαρμόσουν αυτά τα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ευχαριστημένο είναι τώρα που εφαρμόζεται. Αν του δίναμε και μερικά λεφτά ακόμα, μπορεί να ευχαριστούμε και εγώ περισσότερο. Αλλά είναι η κυκλοφοριακή, είναι συνήθεια. Εγώ τώρα προχθές ήμουν